φτιάξει αυτό το πανεπιστημιακό συμβούλιο. Το είπαμε να δει σήμερα, να δεσμευτούν να το βάλουν και να ψηφιστεί το ΣΥΣΥ. Ούτε να αλλάξει, ούτε κόμμα, ούτε τελεία. Μας υποδέχτηκε και ο κ. Λαμπρόπιος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης. Δεν ήταν ο περιφερειάρχης. Γιατί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στο έκτακτο θα λείπει, λέει. Όχι. Κάνουν έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να το δαστήριο για να ψηφίσει το έκτακτο. Πίσω από τον μικρό τα ηχεία. Πίσω. Εντάξει. Ωραία. Λέω ότι μας υποδέχτηκε ο κ. Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής περιφερειακής. Σήμερα λέει έχουν έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο. Θα προσπαθήσει, λέει, αλλά δεν νομίζει να το βάλει σήμερα από ημερασία όπως το ζητήσαμε. Να το βάλει σε κάποια τακτική συνεδρίαση. Εμείς επιμείναμε να μπει σήμερα. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούν και το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι υπάρχει αυτό το ψήφισμα και τι μέτρα θα πάρουν. Τώρα, στα ζητήματα, εντάξει, πήραμε πάλι τις ίδιες απαντήσεις ότι η περιφέρεια δεν είναι σε όλα τα θέματα αρμόδια, είναι κεντρική εξουσία, το κράτος, του Υπουργείου. Εμείς λέμε όμως, η περιφέρεια έχει υπηρεσίες, έχει τους μηχανισμούς να πιέσει, ώστε ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Πελοποννήσου και τα προβλήματα που αφορούν να μπορέσουν να πληρωθούν. Δηλαδή τώρα στην Κορινθία δεν μπορούν να πληρωθούν μετά από 3-4 μήνες και αν θα πληρωθούν τις αποζημιώσεις. Πώς θα ξανακατευθύνσουμε για να μπορέσουν να έχουν εισόδημα την επόμενη χρονιά. Πρέπει να πούνε οι αποζημιώσεις τώρα. Χθες έπρεπε να έχουν μπει. Ή όμως τα ζητήματα με την αναπλήρωση εισοδημάτων σε διάφορα προϊόντα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα βγάλουν κανένα και ένα χατζηλίκι για να μας πετάξουν πάλι. Και για να λέμε ότι δεν έχουν καλυφθεί συνάδελφοι για να καταλαβαίνουμε την κορυφή που δεχόμαστε. Ο υπουργός μας, κ. Αυγενάκης, ήταν πρόσφατα στη Γερμανία σε ένα συνέδριο. Για να κλείσει εμπορεύματα. Ναι. Και τι είπε στον υπουργό Γεωργίας της Γερμανίας για τις κινητοποίησεις και των αγροτών στη Γερμανία κτλ. Ότι εμείς λέει τους έχουμε καλοταϊσμένους τους αγρότες στην Ελλάδα. Γιατί τους δώσαμε, λέει, τα τελευταία δύο χρόνια 160 εκατομμύρια ευρώ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από πετρέλαια. Που τι σημαίνει, στην Ελιά για παραδείγματος χάρη είναι 1,7 το στρέμμα. 1 ευρώ και 70 λεπτά το στρέμμα. Για να λειτουργήσει το τρακτέρι φρέζα, ο καλλιεργητής, για να πάμε να καλλιεργήσουμε, έτσι. Ότι μείωσε, λέει, το 24% στο 13% στο ΦΠΑ στην αγορά αγροτικών